Ακούτε όλοι για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και ότι το άρθρο 3, εκεί που λέγει περί της Εκκλησίας, θα προταχθεί ότι το έθνος μας είναι ανεξίθρησκον. Έτσι το θέλει ο κύριος Αλεβιζάτος ο συνταγματολόγος και μια μικρή παρέα που έχουν λύσα χρόνια τώρα σε όλες τις αναθεωρίες των συνταγμάτων μας να αλλάξει αυτό το status quo. Γιατί? Για να μην έρχεστε σε αυτές τις εορτές. Για να μην πηγαίνουμε στη Βουλή να κάνουμε αγιασμό. Γι' αυτό όλα τα θέλουμε. Για να μην βγαίνουμε με πετραχίλια και ομόφωνα έξω να κάνουμε τρισάγιο. Για να πηγαίνετε μόνοι σας. Να πηγαίνετε με γεια σας και με χαρά σας. Εμείς όμως, ως Εκκλησία επιμένουσα και τις δοξολογίες μας θα κάνουμε και τα πάντα θα κάνουμε. Γιατί? Γιατί δεν εγγράψαμε τις ευχές και τις δοξολογίες για τους άρχοντες, αλλά για τον έναν άρχοντα, τον Θεό, για μία υπέρμαχο στρατηγών, την Παναγία μας. Όσοι θέλουν, θα έρχονται. Όσοι δεν θέλουν, θα πηγαίνουν εκεί μόνοι τους και όσοι τους ακολουθούν. Είναι και αυτή μια εποχή για την πατρίδα μας που κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Αλλά σαν ποιμένουσα Εκκλησία δεν φοβόμαστε. Μη μας απειλούν, μη μας κουνάν το δάχτυλο. 400 χρόνια οι Τούρκοι στην Νότια Ελλάδα, 580 εδώ στη Μακεδονία, 600 στη Θράκη και στα νησιά και 100 ακόμη και πλέον στα Δωδεκάνησα, και όμως ο ελληνικός λαός στάθηκε ψηλά, έστω και αν κάποιοι γινόταν προδότες. Μη μας απειλούν.